Τζουρά Σταυράς, μέλος της εργατικής ενότητας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλημέρα. Μέλος ή πρόεδρε. Ή καλησπέρα. Τέλος πάντων. Και από αυτό το βήμα καταδικάζουμε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καταδικάζουμε τις πολιτικές εκείνες και της Ρωσίας, αλλά και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επένδυαν στους εθνικισμούς και το μίσος μεταξύ των λαών για να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτός ο πόλεμος, όπως και τόσοι άλλοι πόλεμοι που βολεύει τις κυβερνήσεις να ξεχνιούνται, όπως αυτό στην Κύπρο, στη Γιουγκοσλαβία, γεννήθηκαν από τη δίψα για κέρδη, από τον ανταγωνισμό μεγάλων πολυεθνικών. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζουν διαλέγοντας ένα σφαγέα. Η θέση της εργατικής τάξης και της χώρας μας είναι στο πλάι του Ρώσικου και του Ουκρανικού λαού. Να παλέψουμε ενεργά, ώστε να μην υπάρξει καμιά εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο αυτό, καμιά συμμετοχή. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αντιπρόσωποι στο 34ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο Συνδυασμός Εργατικής Ενότητας απευθύνεται σε όλους εσάς τους εργαζόμενους που παίρνετε μέρος σε αυτό το συνέδριο. Σας καλεί να εξασφαλίσετε πως την επόμενη μέρα του συνεδρίου μας η εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις την επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Επιδίωξή μας είναι να γίνει ένα συνέδριο μαζικό, με τη συμμετοχή όλων των συνέδρων, όλων αυτών που εκλέφθηκαν από αυτές τις διαδικασίες. Κάτι όμως που σήμερα δεν βλέπουμε να συμβαίνει. Ανοιχτό για όλους τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζοντας την ενημέρωσή τους για τη συζήτηση που θα γίνει, για τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο χωρίς νοθείες, χωρίς εργοδοτικές παρεμβάσεις. Να εκφραστεί ο πραγματικός συσχετισμός και η βούληση των εργαζόμενων. Και εδώ, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να εξελίσσεται όπως θα έπρεπε και βέβαια αυτό θα κριθεί και από τη στάση όλων των υπολείπων παρατάξεων που συμμετέχουν και στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αλλά και στο συνέδριο. Γιατί θέλουμε να είναι το συνέδριό μας όπως του πρέπει, σημείο αναφοράς για όλη την εργατική τάξη της πόλης. Τα προηγούμενα 3 χρόνια επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο πως οι εργαζόμενοι, οι τίμιοι συνδικαλιστές, ανεξάρτητα από παράταξη και κλάδο, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην απερχόμενη ηγεσία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Η στάση των συγκεκριμένων δυνάμεων μπροστά σε κάθε ζήτημα που αφορά τη ζωή και τη δουλειά των εργαζόμενων ήταν αποκαλυπτική. Μαζί με την κυβέρνηση και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου προσπάθησε να πείσει τους εργαζόμενους ότι η επερχόμενη ανάπτυξη μπορεί να μας βρει όλους ωφελούμενους. Η πραγματικότητα που επικρατεί στους χώρους δουλειάς τους διαψεύδει. Ενώ ο πλούτος που παράγεται αποκλειστικά από τη δικιά μας εργασία μεγαλώνει, έτσι, εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε με μισθούς πείνας, με ελάχιστες εργασιακές σχέσεις, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Στη Θεσσαλονίκη της ψηφιακής ανάπτυξης των μεγάλων επενδύσεων, 1 στους 5 ζει στο όριο της φτώχειας. 3 στους 10 είναι άνεργοι. Ο μέσος μισθός είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις χτυπάνε κόκκινο. Και όλα αυτά σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έβγαλε ανακοινώσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη των μεγάλων ομίλων και έστελνε ευχολόγια για να πάρουν κανένα ψίχουλο παραπάνω εργαζόμενοι. Διεκδικούσε μείωση της ενεργείας με επιδοτούμενες από το κράτος θέσεις εργασίας, δηλαδή με τα λεφτά του. Έβαλε μπροστά το σύνθημα με εξαφιλιωμένους εργάτες «Ανάπτυξη δεν γίνεται». Την ίδια στιγμή που η πραγματικότητα αποδεικνύει πως η εξαφίλιωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων. 2 χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την τραγική κατάσταση στην υγεία. Τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού και την ίδια στιγμή οι επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα υγείας θησαυρίζουν. Τα πρωτόκολλα προστασίας στους χώρους δουλειάς έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται λάστιχο, προκειμένου να μην θυμούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, με αποτέλεσμα να θερμίσουμε νεκρούς συναδέλφους μας και στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι τραγική. Μόνο στον ΟΑΣ την πρώτη εβδομάδα της χρονιάς 50 εργαζόμενοι νόσησαν. 9 συνάδελφοί μας από την αρχή της πανδημίας έχασαν τη ζωή τους. Για όλους αυτούς τους συναδέλφους που χάσαμε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια και από την πανδημία και από δεκάδες θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, καλούμε συνάδελφοι το σώμα αυτό σήμερα, αυτή τη στιγμή, να κρατήσει ενός λεπτού σιγή.
αναγνωρίσω με συναδέλφους σε εργοστάσια και καταστήματα η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του για μήνες. Γιατί όπως μας έλεγαν σε κάθε κάλεσμα της Εργατικής Ενότητας για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, δεν γίνεται γιατί είναι παράνομο. Στην πράξη, ήταν απόψεις διεκδικήσεις των εργαζομένων και ήταν παρόν για τα συμφέροντα των εργοδοτών. Με τον νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη, σε συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών νόμων, θεσμοθετήθηκε η απλήρωτη δουλειά και γενικεύτηκε η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το χτύπημα στα σωματεία μας. Με απολύσεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών, ενώ προωθείται το ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των εργαζόμενων. Η Κυριακή Αργία καταργείται σε όλους και τους περισσότερους κλάδους. Από την πρώτη στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι, δεκάδες σωματεία μπήκανε μπροστά για να ενημερώσουν την εργατική τάξη της πόλης για αυτόν τον νόμο. Δεν επέτρεψαν να νομοποιηθεί στις συνειδήσεις τους. Οργάνωσαν την απάντησή μας. Έβαλαν τα θεμέλια για να μείνει ο νόμος Χατζηδάκη ανεφάρμοστος. Τι έκανε όλο αυτό το διάστημα η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου? Έψαχνε να βρει τα θετικά σημεία σε αυτόν τον νόμο. Οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΕΝΟΤΙΤΑ και ΕΑΚ, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, απέδειξαν στην πράξη πως ούτε μπορούν, αλλά κυρίως ούτε θέλουν το Εργατικό Κέντρο να είναι το αποκούμπι, ο οργανωτής, η ψυχή των εργαζομένων της πόλης μας. Ο στόχος τους είναι τα σωματεία μας, με ιστορία και αγώνες ενός αιώνα, να μετατραπούν σε συνδιαμορφωτές κυβερνητικής πολιτικής, μηχανισμοί για την απορρόφηση της αρέσκειας των εργαζομένων. Θέλουν σωματεία που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργοδοτών. Είναι χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα που δίνουν την ταύτιση αυτών των δυνάμεων ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΔΑΣΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΕΑΚ μοίρασαν μεταξύ τους τις θέσεις του Προεδρείου, αρνούμενοι τη συμμετοχή της δεύτερης δύναμης στο Εργατικό Κέντρο της Εργατικής Ενότητας, ώστε να εκλέξουν ένα λειτουργικό Προεδρείο και παραλίγο να πάει η εργατική τάξη αλειτουργητή. Όλη την περίοδο από την έναρξη της πανδημίας και σχεδόν 2 χρόνια, άφησαν κλειστό το Εργατικό Κέντρο, δίνοντας αέρα στα παλιά των εργοδοτών να ξεσαλώνουν στις πλάτες των εργαζομένων. Και οι τρεις παρατάξεις με τη στάση τους καλλιεργούν την ανοχή στη δράση φασιστικών ομάδων που δρούν ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αρνήθηκαν ακόμη και να συζητήσουν στα σωματεία στα οποία έχουν την πλειοψηφία η συμμετοχή στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που έγινε στον Εύωσμο. Καθυστέρησαν για μήνες τη διεξαγωγή του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου, φτάνοντας στο σημείο να βρεθεί το Εργατικό Κέντρο με διορισμένη διοίκηση αναλειτουργική. Φάνηκε στην πράξη πως το μόνο που τους νοιάζει είναι η ενότητα για τις καρέκλες. Ενωμένοι καλλιεργούν μειωμένες απαιτήσεις στους εργαζόμενους. Τα ωφέλη του κοινωνικού εταιρισμού, της υποταγής ανάγκης των επιχειρηματιών, σαν το μικρότερο κακό. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πλέον έχουμε την πείρα, ξέρουμε τι είναι αποτελεσματικό και τι όχι. Η μία μετά την άλλη, οι κυβερνήσεις του Πασόκ Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία πήραν όλοι αντιλαϊκά μέτρα που αφορούσαν τους μισθούς μας, τις εργασιακές σχέσεις, το ωράριο, την ασφάλιση. Όλοι έχουν βάλει το χέρι τους στο χτύπημα των δικαιωμάτων μας. Για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, για την ακύρωση όλων των αντεργατικών νόμων, απαιτούνται καθημερινές μάχες στους χώρους δουλειάς. Αγώνες που θα έχουν στο επίκεντρο τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζόμενων. Τώρα είναι η κρίσιμη ώρα. Δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Αναμονή καλλιέργησαν όλοι αυτοί που μοίραζαν ελπίδα ότι η κατάργηση μνημονίων και αντεργατικών νόμων γίνεται χωρίς αγώνες και σύγκρουση με την αιτία που τα γέννησαν, αλλά με διαβουλεύσεις. Παρά το γεγονός ότι αυτοί ακριβώς οι αγώνες που σήμερα ακυρώνουν στην πράξη διατάξεις αυτού και άλλων αντεργατικών νόμων, αναμονή παίρνουν όσοι λένε πως υπάρχει ανάπτυξη που μπορεί να τους ωφελήσει όλους, πως οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν κοινά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή που τα ρεκόρ κερδών, οι μεγάλες επενδύσεις πατάνε πάντα σε απολύσεις, εργατικά ατυχήματα, χτυπήματα σε εργατικά δικαιώματα. Αναμονή τελικά καλλιεργούν αυτοί που εδώ και χρόνια πιπηλάνε την καραμέλα πως οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα, πως η μόνη ελπίδα που μας έμεινε είναι η συνεννόηση κορυφών, πως ο ρόλος του σωματείου είναι να συνομιλεί με την εργοδοσία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, και μπορούμε και πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από τις μάχες που έδωσε η εργατική τάξη. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τα σωματεία που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, δεκάδες μαχητικά σωματεία και πολλοί συνδικαλιστές ηγήθηκαν της πάλης για να μπει φρένο στην εργοδοτική ασυντοσία, στην επίθεση κράτους και εργοδοτών. Φρόντισαν να μπει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων για δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, για ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, με μισθούς στο τύψος των αναγκών μας. Μπήκανε μπροστά στον αγώνα για τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, για να μην γίνουν τα σωματεία παραμάγαθα της εργοδοσίας.
Στην πράξη, μέσα από την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, κατέστησαν ανενεργούς μια σειρά αντεργατικούς νόμους. Η πλούσια πείρα των τελευταίων χρόνων απέδειξε πως όταν οι εργαζόμενοι πίστευσαν στη δύναμή τους και οργάνωσαν την πάλη τους, κίνησαν βουνά και κατάφεραν πολλά. Αυτό δείχνει η πείρα και από τους πρόσφατους αγώνες. Αγώνες όπως αυτός των εργαζομένων στην Κόσκο, που μετέτρεψαν την οργή τους σε δύναμη διεκδίκησης μέρων προστασίας. Αναγκάζοντας ένα παγκόσμιο μονοπόλιο να δεχτεί τα αιτήματά τους μετά από πολύμερη απεργιακή μάχη. Οι λιμενεργάτες της Κόσκο δεν δέχτηκαν τη διευθέτηση του ωραρίου τους που τους φέρνει στον τάφο, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην απεργία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αγώνες όπως αυτός των εργαζομένων στη ΛΑΡΚ, που πάλευαν για να μην βρεθούν αυτοί και οι οικογένειές τους στον δρόμο. Δίνουν μάχη για να μην ξεπουληθεί σε ιδιώτες καθαροί από τους εργαζόμενους και δικαιώματα με εμβληματική επιχείρηση. Αγώνες όπως αυτός των εργαζομένων της ΙΦΟΥΤ, που ακύρωσαν τον νόμο Χατζηδάκη που προέβλεπε τη μετατροπή τους σε συνεργάτες της επιχείρησης. Απήργησαν και αυτοί, χωρίς ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, αλλά μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις, αναγκάζοντας την πολυεθνική να υποχωρήσει. Αγώνες όπως αυτός στα πετρέλαια Καβάλας, όπου κόντρα στις μεθοδεύσεις εργοδοσίας, κόντρα στις δεκάδες εκδικητικές απολύσεις, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν μαζικά, μαχητικά τον αγώνα τους για να εξασφαλίσουν τη δουλειά τους με καταχυρωμένα δικαιώματα, με αυξήσεις στους μισθούς τους. Με βάση αυτή την πλούσια πείρα, με παρακαταθήκη και το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν τα σωματεία της πόλης μας στις 26 Φλεβάρι, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στις 6 του Απρίλη. Επιδιώκουμε με την απεργία στις 6 Απρίλη να γίνει ένα σημαντικό βήμα οργάνωσης του μαζικού ενωτικού ταξικού αγώνα που απαιτείται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που βυθίζει την εργατική τάξη στη φτώχεια, στη ζωή μας χωρίς δικαιώματα, στον πόλεμο. Σήμερα είναι η ώρα για την κλιμάκωση αυτού του αγώνα. Γι' αυτό είναι πιο αναγκαία από ποτέ η αλλαγή των συσχετισμών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Στο νέο κύκλο επίθεσης που μας ετοιμάζουν, χρειάζεται ένα αποφασιστικό κίνημα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Γιατί για ακόμη μια φορά τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν πάνω από τη γειτονιά μας. Και αυτό σημαίνει ότι το εργατικό κίνημα πρέπει να έχει τη μέγιστη ετοιμότητα. 23 χρόνια μετά την Ιουγκοσλαβία, να κάνει για ακόμη μια φορά ο λαός της πόλης μας με τον αγώνα του πράξη το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό» στους φωνιάδες των λαών. Με τον κρατικό προϋπολογισμό φορτώνουν στην πλάτη μας επιπλέον 3,5 δις, ενώ ετοιμάζουν νέες φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο. Με το νέο ΕΣΥ ετοιμάζονται να κλείσουν νοσοκομεία, κόβουν εκατομμύρια από τα ήδη ελάχιστα χρήματα που δίνονται στη δημόσια υγεία. Με το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων, χιλιάδες συνάδελφοί μας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θέρμανση, χωρίς βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Το κύμα ακρίβειας θα επιδεινωθεί και από την όξη των ανταγωνισμών με επίκεντρο την Ουκρανία. Οι επιθέσεις ενάντια σε συνδικάτα και συνδικαλιστές πυκνώνουν. Παράνομες απεργίες στο λιμάνι του Πειραιά. Απολύσεις συνδικαλιστών στην Ελληνικός Χρυσός. Σε ξενοδοχεία των Χανίων. Στα πράκτικα. Με τον νόμο Χατζηδάκη που πήρε την αντεργατική σκητάλη από τους προηγούμενους νόμους, επισημοποιείται το ηλεκτρονικό φακέλωμα του σωματείου. Οι απλήρωτες υπερορίες, οι απολύσεις κάθε εργαζόμενου, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης. Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλούμε κάθε αγωνιστή συνδικαλιστή να συμβάλλει στην αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, στο εργατικό κίνημα συνολικά, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να δυναμώσουμε την πάλη για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ελεύθερες διαπραγματεύσεις, εξασφάλισης μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους με 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, όπως του νόμου Χατζηδάκη. Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή της χώρας μας στον εμπεριαλιστικό πόλεμο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, μπορούμε να έχουμε ένα εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης αντάξιο των συμφερόντων μας. Αγωνιστικό, με προμετωπίδα τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό ενισχύουμε αγωνιστικά το ψηφοδέλτιο της εργατικής ενότητας, για να μπορούμε από καλύτερη θέση να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα να οργανώνουμε καθημερινά τους αγώνες της εργατικής τάξης. Συναδέλφες και συνάδελφοι, και από αυτό εδώ το βήμα, στα πλαίσια του συνεδρίου και επειδή παρακολουθήσαμε και χθες την έναρξη, είναι και κάπως εθιμοτυπικό, αλλά έχει την ουσία με κάποιους συνδικαλιστές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, στα πλαίσια αυτής της σχέσης, να κάνουμε μία απονομή ενθυμίων. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε και εμείς την υποχρέωση να σας απονέμουμε κάτι, κύριοι του Προεδρείου και της πλειοψηφίας,
Κάτι το οποίο πραγματικά σας αξίζει, γιατί έχετε αποδείξει ότι πραγματικά ξέρετε να το πετάτε. Είναι ένας καταρακτός, μιλάω στο καθήνα τα τελευταία χρόνια, δεν τα θέλει να κοιτάει. Το κατάλαβε καλά. Συνεχίστε λοιπόν να το κρατάτε. Μπορεί το πρόγραμμα των οικονομικών να είναι παλιό, αλλά ο καταρακτός είναι από τους καινούργιους. Δεν χρειάζεται ζήλια.